Επιστρέψαμε. Λοιπόν, θα πεις εσύ να πω εγώ. Θες να πούμε για το συνεργό. Θα πούμε για το συνεργό, να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Χρήστο Κοντογιώργη, ηθοποιό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά. Εγώ μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι είναι ο συνεργός. Τι είναι ο συνεργός. Και τι είδαμε επίσης. Εσείς είδατε το τρέιλερ της παράστασης, ναι, χωρίς τα τζίγκλες, πώς λέγονται. Σωστά. Ο συνεργός είναι ένα νεοελληνικό έργο που το έχει γράψει ο Γιώργος Χριστοδούλου. Με αφορμή μια πάρα πολύ γνωστή γυναικοκτονία που είχε γίνει στις αρχές του 2000 στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι βασισμένο σε ένα πραγματικό γεγονός. Δεν αναφέρεται στο γεγονός, παρά μόνο από τα πολύ βασικά, ότι ένας άντρας ζήλευε πολύ το κορίτσι του, το δολοφόνησε και πήρε τον ξάδερφό του μαζί ώστε να συγκαλύψουν το έγκλημα. Από εκεί και ύστερα έχουμε κάποιες αναφορές. Όλο το άλλο είναι από τη φαντασία του Γιώργου. Mm-hmm. Ασχολείται δηλαδή με αυτό. Στην ουσία το κυρίως θέμα είναι η γυναικοκτονία και πώς, όχι από τη μεριά του θύματος ή του θήτη, πάρα πολύ. Παρόλο που το έργο αυτό έχει γραφτεί το 2000, μιλάει μάλλον για μια γυναικοκτονία του 2000, έχουμε 2024 και συζητάμε... Και ακόμα, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Πριν λίγες ημέρες ξεκινήσατε, έτσι. Μάλιστα. 9 Μαρτίου. Σωστά. Για λίγες παραστάσεις, για πόσο, πού, σίγουρα θα παίξουμε ένα μήνα. Okay. Θα παίξουμε ένα μήνα στο θέατρο Επικολωνό, Πουσουκού, 9 και 4. Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσουμε και μετά, τον Απρίλιο. Ο κόσμος. Αρχικά θέλω να ελπίζω ότι δεν έρχονται μόνο γυναίκες να δουν την παράσταση, ότι έρχονται και άντρες. Έρχονται και άντρες. Πολύ σημαντικό αυτό. Ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου μετά το τέλος της παράστασης? Κοιτάξτε, επειδή πραγματικά ασχολείται με το συνεργό το έργο, δηλαδή με αυτόν ο οποίος αναγκάστηκε να βοηθήσει για κάποιους λόγους, δεν θέλω να πω, γιατί αυτό είναι και η ουσία του έργου, δεν είναι πλοκής το έργο. Ταυτίζονται με όλους τους χαρακτήρες. Δηλαδή ταυτίζονται και με το συνεργό, ταυτίζονται και με το δολοφόνο και ταυτίζονται και με τη μητέρα πάρα πολύ και τη φίλη που την κάνει η Μαρία Προϊστάκη, την κολλητή της φίλη και σύντροφό μου και καλά στην παράσταση. Είναι περίεργο, παιδιά, γιατί βλέπεις ανθρώπους να λένε για το συνεργό τι να έκανε, ήρθε σε δύσκολη θέση, ήρθε σε αδιέξοδο. Υπάρχουν και ένας-δύο άνθρωποι οι οποίοι είπανε ότι, όχι ότι ταυτίστηκε με το δολοφόνο, ότι ήταν η κακιά ώρα. Έγινε ρε εσύ, έγινε, έτυχε. Δεν υπάρχει κακιά ώρα. Δεν υπάρχει κακιά ώρα, φυσικά. Φυσικά. Και αυτά τα εγκλήματα. Οι γυναικοκτονίες δηλαδή είναι στην ουσία αυτά τα παλιά εγκλήματα που λέγαμε εγκλήματα πάθους, εγκλήματα τιμής. Πράγματα τα οποία πια είναι ξεπερασμένα. Είναι απλά μίσους. Έχουν ρίζα την πατριαρχία και το σεξισμό. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Όχι, σε όλες τις φορές. Ποιο ρόλο παίζετε? Το κάνω του συνεργού. Δύσκολο ρόλο. Άρα, εσάς έρχεται ο ξάδερφός σας, χτυπάει την πόρτα και σας ενημερώνει ότι έχω σκοτώσει τη γυναίκα μου, έλα να μου βοηθήσεις, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι. Με καλεί κάπου σε ένα κοινό μέρος που πάμε και βγαίνουμε. Και πώς το βιώνεις το ρόλο? Κοιτάξτε, παιδιά, αυτά είναι δύσκολα πράγματα και μπορεί να παρεξηγηθούμε. Υπάρχουν φορές που σκέφτομαι ότι και εγώ σαν Χρήστος τι θα έκανα. Δεν ξέρεις τι θα έκανα. Δεν ξέρεις τι θα έκανες. Και είναι δύσκολο και είναι, αυτή τη στιγμή νιώθω και λίγο γενναίος που το λέω. Θες να μας βάλεις. Κανονικά θα πρέπει να πεις όχι, δεν θα το έκανα ποτέ, εγώ θα πήγαινα στην αστυνομία κατευθείαν. Αλλά ο Γιώργος πάρα πολύ έξυπνα σε αφήνει και περνάς από αυτά. Και σαν θεατής και σαν χαρακτήρας και σαν ρόλος. Περνάς από όλα, τα βλέπεις όλα. Είναι και το κείμενο και η σκηνοθεσία του Γιώργου Χριστοδούλου, έτσι. Βάλε μας λίγο παραπάνω μέσα στην πλοκή. Στην πλοκή. Στην ουσία το έργο ξεκινάει με το ζευγάρι, με μένα και τη Μαρία, όπου περνάμε μια ανέμελη, μια κανονική, μια μέρα καθημερινή, μια ρουτίνα, όπου ξαφνικά δεχόμαστε ένα τηλεφώνημα, εγώ το δέχομαι. Και θα πρέπει να πάω αναγκαστικά εκεί, γιατί αυτός με εκβιάζει κάπως συναισθηματικά, και πάω από εκεί. Πάω από εκεί που μου λέει. Και εκεί μου το αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει τι έχει κάνει. Στην αρχή εγώ είμαι δύσπιστος, και μετά τα πράγματα παίρνουν την πορεία τους, παίρνουν τον δρόμο τους. Δεν θέλω να σας πω, γιατί πραγματικά δεν έχει ακριβώς suspense, δηλαδή από τη δεύτερη σκηνή και μετά δεν έχει. Κυρίως πιο πολύ νομίζω ότι ξαφνιάζεσαι με τον εαυτό σου όταν το βλέπεις. Λες τώρα εγώ πού είμαι, πού ανήκω, με ποιον είμαι, είμαι με τη φίλη, είμαι με τη μάνα. Και να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο πως η παράσταση τιμήθηκε το 2023 με το πρώτο βραβείο σκηνοθεσίας και το δεύτερο καλύτερο νεοελληνικού έργου στα θεατρικά βραβεία κοινού All for Fun, έτσι. Ναι, σωστά.
Πολύ σημαντικό, σημαντική είναι, αναγνώριση. Ναι. Ερώτημα τώρα, οι συντελεστές της παράστασης, ποια άλλα πρόσωπα συμμετέχουν? Στην παράσταση σκηνοθεσία του Γιώργου του Χριστοδούλου παίζει η Μαρία Προϊστάκη, η Φάνη Παναγιωτίδου, ο Γιώργος ο Τριανταφυλλίδης, μουσική ο Γιάννης ο Λατουσάκης, στη μουσική επένδυση, βίντεο, τρέιλερ, φωτογραφίες, η Δομήνικη Μητροπούλου. Αχ, τι είπα. Ναι, σωστά. Mm-hmm. Ποιος άλλος. Στα φώτα είναι η Ναυσικά Χριστοδουλάκου. Χίλια συγγνώμη, παιδιά, έχω αγχωθεί και τα θυμάμαι. Με το live έχω πρόβλημα. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Λοιπόν, social media, Θανάη Γκουτκίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας παράστασης Μαριάννα Παπάκη, Νόντος Δουζίνας, διεύθυνση παραγωγής Μαρία Αναματερού, βοηθός παραγωγής Αμαλία Θεοχαρούδη, παραγωγή ομάδα ΝΑΜΑ. Σωστά, ναι, ναι. Ωραία. Α, και βοηθός σκηνοθέτη και στα βίντεο εμφανίζεται η Αθηνά Ισακαλή. Ορίστε. Θυμήθηκα. Πώς είναι να συζητάμε το 2024 και να βλέπουμε να συμβαίνουν συνέχεια γυναικοκτονίες? Παιδιά, είναι θλιβερό και όλα έχουν να κάνουν με την εξουσία, έχουν να κάνουν με ταξικό πρόσημο, με το πόσο ισχυρός νιώθει κάποιος, και είναι σκληρές οι εποχές και ο καθένας προσπαθεί να επιβληθεί στην ουσία στον συνάνθρωπό του. Τα λέει λίγο χοντρά τα πράγματα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο να αναλύσουμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή νιώθω ότι έχει χαθεί πολύ από τον ρομαντισμός, έχει χαθεί πραγματικά η έννοια του από κοινού, η έννοια της συντροφικότητας. Του πιο συλλογικού. Του πιο συλλογικού, ναι, των συλλογικών πραγμάτων. Γι' αυτούς όλους τους λόγους σε δυσκόλεψε ο ρόλος, δυσκολεύτηκες να μπεις στο πετσί του ρόλου? Και αν το σκέφτηκες στην αρχή, είπες κάτι? Και στην αρχή νιώθεις ενοχές. Στη συνέχεια νιώθεις ότι εξυπηρετείς ένα έργο. Mm-hmm. Το οποίο λέει το ανάποδο. Δεν σε νοιάζει. Θέλω να πω, επειδή εξυπηρετείς ακριβώς ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και να καταγγείλουμε αυτά τα πράγματα, οπότε θα πρέπει αναγκαστικά κι εσύ να κάνεις, ας πούμε, σε εισαγωγικά τον κακό της υπόθεσης ή τον άνθρωπο που δεν θα ήθελες ποτέ να ήσουν ή που δεν. Που προσπαθείς τη ζωή σου να μην είσαι, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Γιατί δεν είναι μόνο το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, είναι και η καθημερινή συμπεριφορά απέναντι στις αδερφές μας, στις μανάδες μας, στις φίλες μας και σε οποιαδήποτε θηλυκότητα και σε οποιοδήποτε άνθρωπο θεωρούμε είτε αδύναμο, είτε θεωρείται αδύναμος, είτε. Θέσεις για τις επόμενες παραστάσεις έχουν μείνει ή έχουν κλείσει? Έχουμε. Ναι. Αυτή τη βδομάδα κομψή κομψά, αλλά από την επόμενη εβδομάδα. Μπείτε, ψάξτε τα όλα. Παρασκευή. Και για μένα, ναι. Ναι, παιδιά, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9 και 4 επί Κολωνό. Λέμε ότι είναι πόσες παραστάσεις, περιορισμένος αριθμός, αλλά εγώ λέω ότι μπορεί να πάρει καμιά παράταση. Οπότε δεν ξέρει. Ναι, να πάει καλά και να πάρει παράταση. Βλέπετε και να συνεχιστεί. Βλέπετε ανταπόκριση από τον κόσμο γενικά μέχρι στιγμής αυτές τις λίγες παραστάσεις? Ναι, 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 είναι πολύ θετικά τα πράγματα. Είναι και από πέρσι, οπότε ήρθαν άνθρωποι που δεν είχαν έρθει από πέρσι. Εγώ δεν έχω έρθει, ας πούμε, οπότε θέλω να έρθω να την παρακολουθήσω. Βέβαια. Την παράσταση. Οπωσδήποτε. Συνεργεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία, ελπίζω να ήμουν εντάξει. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντογιώργης, ηθοποιός. Πολύ καλή επιτυχία. Να πάτε να το δείτε. Λοιπόν. Πώς αποχαιρετάς από τώρα, μαζί θα κλείσουμε παρέα. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Δεν πειράζει. Μην εδώ που είσαι. Εμείς αύριο ξανά μαζί. Ευαγγέλινα, πώς πέρασες? Πέρασε καλά, εσύ πώς πέρασες? Γρήγορα η ώρα, ευχάριστα. Γρήγορα, πολλά θέματα. Ναι. Αύριο ξανά με τον Ιάσονα Σκηνά Παπαδόπουλο. Αύριο εδώ, restart, θα κάνω πάλι τον Αλέξανδρο Κλώσσα. Όχι, θα κάνει τον Ιάσονα Σκηνά Παπαδόπουλο. Θα κάνω τον Ιάσονα Σκηνά Παπαδόπουλο. Θα κάνει τον Αλέξανδρο και τον Ιάσονα, σε παρακαλώ. Μην τα βλέπουμε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο εδώ στις 5 η ώρα ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο.